εκλογικά και στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά και μετεκλογικά από εξαγγελίες υπουργών που είχαν ήδη ορκιστεί. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, επαναπροσλήψεις απολυμμένων στο δημόσιο, κατάργηση της δίδρας μηδενικού ελλείμματος των ταμείων που οδηγεί σε μείωση επικουρικών συντάξεων από 1η-1η του 2015, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, η κατάργηση του ένφια, η επαναφορά των τριετιών, οι αλλαγές στις ομαδικές απολύσεις, η κατάργηση του 1 ευρώ ανασυνταγή στους ασφαλισμένους που πηγαίνουν στα φαρμακεία, η κατάργηση του εισιτηρίου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Αυτά δεν τα παγώ. Τα είπαν οι αρμόδιοι υπουργοί μόλις ορκιστήκαν. Ήθελες να είναι σε αυτό το κείμενο? Δεν είναι. Πώς θα είναι? Αυτό το κείμενο δεν είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Αυτό το κείμενο ξέρεις τι είναι. Έχουν κόστος όμως όλα αυτά. Ξέρεις τι είναι αυτό κείμενο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς για να σας επιτρέψουν να τα κάνετε. Να θυμηθείς όμως και κάτι άλλο για τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε πει και κάτι άλλο. Είχαμε πει, ή είχαν πει, γιατί εγώ ακόμα δεν ήμουν μαζί τους. Μετά είναι. Αλλά είναι και δική μου τώρα η Θεσσαλονίκη. Είχαμε πει ότι όλα αυτά θα γίνουν με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Άρα και με ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Το οποίο είναι απαραίτητο. Σαν μαξιλάρι. Να σου θυμίσω ότι κάποιοι που μιλάγανε άμεσα. Ναι. Όταν βγήκανε και μας είπανε για κάποια από αυτά, είπαν άμεσα. Άμεσα. Δημιουργήσανε την εντύπωση, ξέρεις, το είμαστε εκτεθειμένοι και εμείς. Με ρωτάνε κάθε μέρα. Είχε έρθει ο υπουργός και είχε πει ότι θα καταργηθεί το 1 ευρώ. Πότε? Και λέω, θα ρωτήσω, να σας πω. Οπότε καταλαβαίνεις, είμαστε και εμείς εκτεθειμένοι. Καταλαβαίνω. Εσείς, όχι εμείς. Εμείς, γιατί είμαστε οι φορείς της μετάδοσης της είδησης. Όπως σήμερα μας είπες, αρκετές ειδήσεις. Όχι, όχι, δεν έχουμε την ευθύνη της διαχείρισης. Κοίταξε. Εν αρχήν, η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα πάμε ποτέ ξανά στην αναξιοπρέπεια των πρωτογενών ελλημάτων. Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα. Ουσιαστικά θα. Και μας εξήγησε ότι δεν βάλαμε το ποσοστό για να μην έχουμε αντιδράσεις από λαούς που θα περάσουν να μην έχουν πρωτογενές. Αλλά δεν θα έχουμε αυτό που μας λέγανε εκείνοι και αυτό που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Το οποίο ήταν δολοφονικό για την ιδιωτική οικονομία. Από την άλλη μεριά, έχεις δίκιο ότι όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν. Μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι, για μένα είναι πρόγραμμα τετραετίας. Αυτά τα οποία θα έχουν στόχο αποτέλεσμα την ανακούφιση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας πρέπει να γίνουν άμεσα. Και θα γίνουν και άμεσα. Και πρέπει να γίνουν. Και θα γίνουν άμεσα. Και να έρθουν, να θεσμοθετηθούν. Αλλά να σου θυμίσω τι είναι αυτό το κείμενο. Δεν είναι οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Είναι το φύλλος οικής που χρειαζόμασταν ως Eurogroup για να τελειώσει για το μνημόνιο. Μήνες μόνο. Για να τελειώσει το μνημόνιο. Ουσιαστικά εμείς τι είπαμε. Εμείς είπαμε το μνημόνιο δεν το εφαρμόζουμε. Χτυπήστε μας, βασανίστε μας. Εμείς δεν θα το εφαρμόσουμε το μνημόνιο για ένα απλό λόγο. Γιατί το μνημόνιο είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Αυτό δεν μπορούσαν να το διανοηθούν, το άκουγαν τα αυτιά τους στην αρχή. Και φτάσαμε σε μια συμφωνία. Με τι θα το αντικαταστήσουμε? Και συμφωνήσαμε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει ένα Σαββατοκύριακο, δύο μέρες. Σκέψτε το αυτό, να αρχικά μας ζητούσαν ένα τρισέλιδο. Ένα τρισέλιδο. Στο οποίο να καθορίσουμε τις μεταρρυθμίσεις που εμείς θέλουμε να κάνουμε σε αυτό το τετράμινο. Μεταρρυθμίσεις, έτσι. Όχι παροχές. Μεταρρυθμίσεις. Και αυτό εδώ είναι μεταρρυθμιστικό κείμενο. Αναφέρεται σε πράγματα τα οποία για τη φόρο διαφυγή, για την φόρο απαλλαγή. Με ασάφειες, όπως είπες. Με ασάφειες, αλλά θέτουμε τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια στα οποία θα μας κρίνει και ο ελληνικός λαός. Τώρα, αυτό όχι το κείμενο λαός, ουσιαστικά. Όχι μόνο ελληνικός λαός. Στη θέση του μνημονίου. Ωραία. Το μνημόνιο, τι θα σημαίνει. Αν δεν είχαμε βάλει αυτό το κείμενο, τι θα σήμαινε. Σήμαινε ότι, Γιώργο, σήμερα θα έπρεπε να μειώσω συντάξεις. Θα έπρεπε να αυξήσω το ΦΠΑ στα νησιά. Θα έπρεπε να κάνω κινήσεις οι οποίες θα ενδυνάμωναν την αρνητική δυναμική. Ή να φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή να φεύγαμε από το ευρώ. Από το ευρώ. Το οποίο είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα το κάνουμε. Γιατί παρόλο ότι. Εδώ βέβαια είναι μια μεγάλη αντίφαση. Ο κόσμος σας πρόχνει μέχρι και στη ρήξη, λέει κοντά σου μέχρι και στη ρήξη, με την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγουμε δεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός είναι σοφός. Είναι σοφός ο λαός, αλλά. Να σου πω γιατί δεν είναι. Όταν στο 80%-90% λέει ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σου λέει κόψε το λαιμό σου, κόψε το λαιμό σου, Παπαδάκη. Δεν λέω Βαρουφάκη, λέω κόψε το λαιμό σου, Παπαδάκη. Δεν μου λέει βγαίνει την Ευρώπη. Ξέρεις τι μου λέει ο λαός. Αυτό το 90% λέει. Να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά μας. Αυτό μου ζητάει ο κόσμος. Περισσότερο ακόμα και από χρήματα, περισσότερο και από δουλειές, ζητάει να ανακτήσουμε την αξιοπρέπεια. Να υπάρχει επιτέλους μια κυβέρνηση η οποία θα πει όχι στον παραλογισμό. Εδώ έχουν ανάψει και τα τηλέφωνα και το Twitter και το Facebook και τα site. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον Πετρόπουλο.